Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μας στο YouTube, το liverpool.gr και στην εκπομπή Κόκκινα Γυαλιά. Σήμερα που γυρίζει την εκπομπή είναι Τρίτη πρωί. Αρκετά πρωί, όχι πολύ πρωί, αλλά πρωί. Και αύριο που θα είναι πρωτομηνιά, ξεκινάει ένας δύσκολος μήνας. Ναι, μεν είναι μήνας εορτών, αλλά ξεκινάει ένας δύσκολος μήνας για την ομάδα με 9 συνολικά παιχνίδια. Είτε αυτά είναι διαδικαστικού χαρακτήρα όπως με τη Μίλαν, είτε είναι ζωτική σημασία όπως είναι το αυριανό που ξεκινάει, η ομάδα στοχεύει στο 9 στα 9. Εφικτό, εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι ανέφικτο. Όμως δεν μιλάμε για μηχανές, μιλάμε για ανθρώπους. Έτσι λοιπόν θα κοιτάξουμε να πάρουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα, το μέγιστο δυνατό των βαθμών των εικόν, αν θέλετε. Αύριο είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την πόλη, το Merseyside Derby, δύο ομάδες που ναι μεν απέχουν πάρα πολύ μεταξύ τους και τα τελευταία χρόνια οι γείτονες δεν τα πάνε καλά, είναι η αλήθεια. Κάνουν καλό ξεκίνημα και μετά τα μέσα Οκτώβρη παθαίνουν blackout. Αυτό συνέβη και πέρσι, όπου εξάντλησαν όλες τους τις φιλοδοξίες μετά το αποτέλεσμα που φέρανε μαζί μας, όπου και είχε εκείνη την δυσάρεστη κατάληξη με τη λήξη της σεζόν για τον Βέρτζελ, όπως επίσης και το διχτύψη και ο Τιάγκο και έμεινε 2 μήνες έξω. Ένα παιχνίδι που θέλουμε να μην επαναληφθεί και έχουμε βάσιμες ελπίδες ότι δεν θα γίνει. Μάλλον δεν θα καταλήξει έτσι. Πάμε εδώ μερικά πράγματα για το παιχνίδι με τους γείτονες, οι οποίοι πάντα φωνάζουν. Πάντα διαμαρτύρονται ότι εμείς είμαστε, ξέρω εγώ, ο λόγος που δεν έπαιξαν στο πρωταθλητριό, όπου το 1985 είχαν πάρει το τελευταίο πρωτάθλημα, εντάξει δεν ήταν έτσι το τρόπαιο, και δεν παίξανε με τη γνωστή τιμωρία των αγγλικών ομάδων στο Χέιζελ. Έχουν πάρει κύπελο κυπελούχων την ίδια χρονιά το 1985, όπως επίσης έχουν πάρει και κύπελο Αγγλίας, Charity Shield, League Cup. Γενικά είναι μια ομάδα που δεν της λείπουν οι τίτλοι. Με τελευταίο από αυτόν, το 1995, όταν έπαιξαν στο τελικό με την Manchester United. Για το Ράφα δεν χρειάζονται συστάσεις. Έχει πρωταθλητριών με εμάς, έχει 2 UEFA με τη Βαλένθια και πρωτάθλημα με τη Βαλένθια, έχει κύπελο με εμάς, κύπελο με την Νάπολη, κύπελο με την Ίντερ, διπυρωτικό με την Ίντερ, UEFA Europa με την Chelsea, Super Cup με εμάς και δεν θυμάμαι με ποιον άλλον. Δηλαδή το παλμαρέ του Ράφα είναι γνωστό, με τον οποίο πολλοί τον θα έλεγα τον σχολίασαν αρνητικά, και σε αυτό θα σταθώ λίγο, γιατί πήγε στην Everton το καλοκαίρι κλπ. Καταρχήν ο Ράφα είχε γυρίσει στην πόλη όπου πλέον το σπίτι του. Έχει έντονες αναμνήσεις, τα παιδιά του είναι μέχρι να έχουν μεγαλώσει στο Liverpool, θεωρούν τους εαυτούς τους Scousers. Έχει ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Και γενικά αγαπάει πολύ την πόλη, μένει από την άλλη μεριά του ποταμού, από εκεί που είναι η Τρανμύρ, μένει στο Wirral. Και είχε αποφασίσει να γυρίσει στην πόλη. Τον προσέγγισαν οι γείτονες, με επιφύλαξη κι αυτοί. Δεν τους πήγε άσχημα στο ξεκίνημα, αλλά γενικά οι γείτονες έχουν ψυχολογικά προβλήματα με το να συναγωνίζονται συνέχεια εμάς. Όχι να κοιτάζουν να κάνουν αυτή την βελτίωση. Το πρόβλημά τους είμαστε εμείς. Όσο λοιπόν αυτό δεν το θεραπεύουν, θα ζουν στη σκιά μας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να διαχειριστούν ήδη και όχι εμείς. Εν τέτοια περιπτώσει ο Ράφα νομίζω ότι ό,τι και να έκανε δεν θα πήγαινε πολύ μακριά. Όσο και κανός να είναι ένας προπονητής, όταν έχει να κάνει μια ομάδα που έχει παθογένειες, δύσκολο. Δεν το κατάφεραν και αρκετή προκατοχή του. Για το Ράφα έχω να πω ότι τρέφω τεράστιο σεβασμό σαν άνθρωπο και σαν προπονητή, παρόλο ότι ακούγονται διάφοροι το χαρακτήρα του, κανείς δεν είναι τέλειος. Και επίσης να κατακερματίσω την άθλια συμπεριφορά και στάση Ελλήνων φιλάθλων της Λίβερπουλ απέναντι στο Ράφα Μπενίτεζ. Το τονίζω. Οι όροι που χρησιμοποιούν το ταβερνιάρης, μιζαδόρος, λαμόγιο και απατεώνας είναι λίγα από αυτά που σας ανέφερα που μιλάνε για το Ράφα. Μπορώ και να σας πω και γεωγραφικά σημεία ανθρώπων για να καταλάβετε, και είναι κοντά σε μένα ηλικιακά, δεν είναι μεγαλύτερη, είναι κοντά σε μένα.
Θα έλεγα λοιπόν ότι πέρα από ανθρώπους που έχουν προσβάλει το σύλλογο, όπως ο Ντιούφ, με τη στάση τους, άνθρωποι σε το ράφα είναι κόσμημα και θα έπρεπε να τρέφουν σεβασμό και όχι να παραποιούν την ιστορία, ειδικά της πόλης, ότι τον βγάλαν έξω από τα ποδητήρια για να τους μιλήσει ο Τζέραρντ και ο Χάμαν και όποιος άλλος. Του την είπε ένα βράδυ στο Monday Night Football του Κάραχερ, ο Ράφα live, όταν πήγε να πει κάτι από τις ιστορίες που κυκλοφορούν και του λέει «Δεν θυμάσαι καλά, μου φαίνεται». Και άλλαξε χρώμα ο Κάρα. Οπότε, για να γυρίσω στο point μου που είχε να κάνει με τη συμπεριφορά ανθρώπων που προσβάλλουν την προσφορά και την μηδενίζουν κιόλας, λέγοντας διάφορα, ότι η αθλειότητα είναι κάτι που πρέπει να το ελέγξουν κι αυτοί. Να πάνε τότε να δουν την άλλη μεριά του πάρκου και να παρακολουθήσουν τον ίδιο ψυχολόγο για να έχουν και οικονομία στα λεφτά τους. Άνθρωποι που μηδενίζουν την προσφορά ανθρώπων που έχουν προσφέρει στο σύλλογο, κακώς έχουν επιλέξει τη Λίβερπουλ. Να γυρίσουμε στο παιχνίδι όμως και να δούμε λίγο την ιστορία των αναμετρήσεων των δύο ομάδων. Θα πάμε και στην γενική ιστορία των αναμετρήσεων, αλλά και στην πιο πρόσφατη, όπου η πιο πρόσφατη δείχνει λίγο ζόρια, 83 νίκες για τους Toffees, 121 νίκες για τους Reds, και άλλα 85 παιχνίδια ισόπαλα, με τις τελευταίες 6 αναμετρήσεις να έχουμε 3 ισοπαλίες, 2 νίκες εμείς, 1 νίκη εκείνη την περσινή που είχαν να την γευτούν δεκαετίες στο Anfield. Αυτό που έχω να πω είναι ότι έχουμε να κερδίσουμε εκεί από το 2017, αν το θυμάμαι σωστά, με τον γκολ του Μανέ. Στο τέλος πρέπει να ήταν εκείνη η φάση που σούταρε ο Στάριτς, η μπάλα χτύπησε το δοκάρι, τα γνωστά σου του Στούριτς, όπως λέγεται σωστά, και σωστά σύμφωνα με την τοπική διάλεκτο του χωριού, και πρόλαβα Μανέ με την έτρεξε προβολή, γκολ 0-1, γεια σας. Θα πρέπει να είναι πάλι Δεκέμβρης, ελπίζω αύριο βράδυ, Τετάρτη, να επαναληφθεί με γκολ του Μανέ, του Σαλάχ, δικό σας, εγώ θέλω τους 3 βαθμούς, that's all. Να προχωρήσουμε να δούμε στοιχεία για τους αντιπάλους μας, οι οποίοι ειλικρινά είναι τα χάλια τους τα μαύρα στις τελευταίες αγωνιστικές. Όπως βλέπετε εδώ έχουν μόλις μια ισοπαλία και αυτή με Tottenham, όπου τελείωσαν και με 10 παίχτες. Υπάρχουν παιχνίδια που χάνουν με τα χίλια ζόρια, όπως με τη West Ham, και υπάρχουν παιχνίδια που χάνουν πανηγυρικά. Βέβαια το 2-5 διαμορφώθηκε στο τέλος της συνάντησης, οπότε δεν είναι και ακριβώς έτσι. Και με τη City τους δυσκόλεψαν και με την Brentford. Okay. Γενικά όμως έχουν και πολλές ελλείψεις, έχουν και αυτή μεγάλο δελτίο απόντων. Θα το δούμε στην πορεία. Είναι μια ομάδα πάντως που σε 13 παιχνίδια πρωταθλήματος έχει βάλει μόλις 16 γκολ και ειδικά όπως βλέπετε στα τελευταία τους 6 παιχνίδια, τα οποία είναι όλοι για το πρωτάθλημα, έχουν βάλει 2-3 γκολ. 3 γκολ όλα και όλα. 3 γκολ σε 6 παιχνίδια είναι μισό γκολ μέσα έξω. Κάνουν σουτ. Τα 13 σούτ ένα παιχνίδι δεν το λες μικρό αριθμό, όμως το 40% κατοχής μπάλας είναι μικρό ποσοστό για μάτου Ράφα. Βέβαια, να μην σας μπερδέψω, ο Ράφα είναι γενικά άνθρωπος που με την τακτική του προσπαθεί να ελέγξει το παιχνίδι, να ελέγξει τους χώρους, να μην δώσει περιθώριο κίνησης, άνετης κίνησης στον αντίπαλη ομάδα. Απλά περίμενα να είναι κοντά στο 46-47%. Θα μου πει κανείς, Γιάννη, με 5% έγινε κάτι. Ναι, και όμως αυτά τα ποσοστά έχουν σημασία. Όπως επίσης και το ποσοστό επιτυχίας στις πάσες θα έπρεπε να είναι ένα 80%. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν τον πάει και τον Ράφα. Η τύχη τον πάει κόντρα. Έχει πολλές τραυματίες, το ξαναείπα. Και θα το δούμε και στην πορεία της εκπομπής. Βλέπουμε ότι τα δύο σημεία τους είναι καλές αντιπιθέσεις, το ξέρουμε αυτό. Δημιουργούν ευκαιρίες για μακρινά σουτ και γενικά για ευκαιρίες και κλέβουν την μπάλα από τους αντίπαλους, όμως δεν κρατάνε την κατοχή. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμείς μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Άρα θέλει προσοχή στα κλεψίματα. Δεν είναι καθόλου καλή απέναντι σε παίκτες τύπου Σαλάχ, Μανέ, Τιάγκο για παράδειγμα. Στα στημένα δεν είναι καλή και επίσης κάνουν πολλά ατομικά λάθη. Όλα αυτά φυσικά τα έχει βάλει στο μικροσκόπιο ο Γερμανός και εξετάζει τις επιλογές του για να δει τι μπορεί να γίνει για να πάρει το διπλό του 6 βαθμούς για να συνεχίσει να κυνηγάει την Chelsea και τη City.
Εδώ είναι το φύγε η αλλαγή του καλοκαιριού, με τον Demarai Gray να έρχεται πάλι πίσω στην Αγγλία μετά από το πέρασμά του στη Γερμανία, το οποίο δεν ήταν και ιδιαίτερα πετυχημένο. Ο Calvert Lewin είναι ο top scorer μαζί με τον Townsend. Ο Calvert Lewin είναι τραυματίας, θα απουσιάσει και ο Demarai Gray είναι πιθανό να γυρίσει στην 11η. Ντουκουρέ, Τσάρλισον, αυτοί είναι οι top scorers. Βλέπετε εδώ. Να πάμε στο πώς παρατάσσονται αυτοί οι παίχτες. Ο Ράφα έχει το 4-4-1-1 10 φορές χρησιμοποιείς και από εκεί και πέρα έχει χρησιμοποιήσει το 3-4-3 μία φορά. Το 4-2-3-1 άλλη μία φορά. Στις 13 συνολικά αγωνιστικές που έχουν αγωνιστεί, έτσι. Και εδώ είναι η πιο πρόσφατη, το πιο πρόσφατο παιχνίδι που έπαιξε στο Goodison με την Tottenham το 0-0, σε μια εποχή που και η Tottenham δεν ήταν σε καλό φεγγάρι. Να προχωρήσουμε στα γνωστά στατιστικά μας, κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα με ωραίες εικόνες από το Goodison, γιατί είναι ένα ωραίο γήπεδο και είναι τα λίγα παλιά γήπεδα που έχουν μείνει. Εδώ είναι στα 6 παιχνίδια που έχουν δώσει γηπεδούχοι, οι μεν και οι φιλοξενούμενοι, οι άλλοι στις επισκέψεις τους, τι μεσόωρο γκολ έχουν. Βλέπετε ότι έχουν 2-4. Αυτό θα ήταν ιδανικό σκορ. Οι Reds μπορούν να το κάνουν. Το θέμα είναι ότι και οι άλλοι παίζουν έτσι μπάλα, δεν παίζουμε μόνοι μας. Να δούμε λοιπόν τώρα τα στατιστικά, τι κάνουμε επιθετικά και αμυντικά οι δυο, και εμείς και αυτοί. Αυτά είναι τα γκολ που έχουν βάλει στο Goodison και εκτός έδρας εμείς. 10 με 21. Και εδώ είναι αυτά που έχουν δεχθεί οι δύο ομάδες. Οι αυριανοί οικοδεσπότες και εμείς ως φιλοξενούμενοι. Εμείς μισό γκολ ανά παιχνίδι. Ενώ φυσικά έχουμε σχεδόν 2 γκολ. Απλά είναι, αν το διαιρέσει κανείς, είναι πάνω από το μισό. Όπως λέγαμε και στο σχολείο, το μισό είναι υπέρ του μαθητή. Καλά λέγαμε πολλά στο σχολείο, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Πάμε να συνεχίσουμε την περιήγησή μας, στα στοιχεία που έχει να κάνει και θα δούμε μετά το τακτικό κομμάτι. Βλέπουμε ότι έχουν μια απόλυτη ισορροπία και αυτοί, αλλά και εμείς εκτός έδρας. Το παιχνίδι μας δηλαδή εκτός έδρας αποκτά ισορροπία. Ομοίως και αυτοί. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον, απλά φαινόμαστε εμείς πιο δυνατοί στον άξονα και αυτό είναι σίγουρα ένα στοιχείο. Με την πιθανή εντεκάδα που μπορεί να κατεβάσει ο Γιούργεν Κλοπ εναντίον του Ράφα Μπενίτες αύριο βράδυ 10:15. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε το δελτίο απόντων. Δύσκολο θα αλλάξει κάτι για τους Reds. Οι απόντες δεν θα είναι διαθέσιμοι για το παιχνίδι με την Everton. Ο Holgate είναι με κόκκινη. Davis, Calvert Lewin, Gomez και Γέρι Μινά είναι απώλειες. Ο Γέρι Μινά είναι ένας από τους παίχτες που ανεβαίνουν στα στημένα για κεφαλιά και δυστυχώς για αυτούς, ευτυχώς για μας, θα είναι μια λιγότερη επιλογή. Με τον Demarai Gray να πιέζει για επιστροφή, ένας παίχτης που ακούστηκε κάποτε και για μας όταν ήταν στη Λέστερ, πήγε Γερμανία, δεν σου πω. 4-4-1-1. Πιστεύω ότι όντως θα το κρατήσει αυτό ο Ράφα. 4-3-3 για τους Reds. Δεν περιμένω Κώστα Τσιμίκα αριστερά. Ο Ρόμπερτσον με την εμφάνιση του στο παιχνίδι με τη Southampton πήρε πόντους για να επιστρέψει στη βασική εντεκάδα, όπως έκανε ακόμα και τις κακές εποχές, τα κακά φεγγάρια του. Αυτή η ένσταση που βλέπετε, η ένσταση μου στην διάταξη, στα ονόματα που παρουσιάζει το Χουσκόρντ, είναι με τον Τιάγκο. Εδώ ίσως μπει ο Τσάμπερλιν να ξεκινήσει, ή αν τελικά ξεκινήσει ο Τιάγκο, σε ένα παιχνίδι που θα έχει δύναμη, ταχύτητα και ξύλο, να το πω έτσι. Θεωρώ ότι αν ξεκινήσει ο Τιάγκο θα τον αλλάξει σχετικά γρήγορα, εάν και εφόσον το παιχνίδι έχει κλειδώσει προς το μέρος μας. Από εκεί και πέρα δεν περιμένω κάτι άλλο για την εντεκάδα, κάποια αλλαγή. Αλλά έτσι κι αλλιώς έχει την πολυτέλεια ο Γιούργεν να κατεβάσει τη διαφορετική ομάδα μεσοβδόματα με τη Μίλαν. Το Σάββατο είναι άλλο παιχνίδι. Θα δούμε, δεν ξέρω. Είναι 9 παιχνίδια μπροστά μας. Είναι 9 παιχνίδια και είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά. Οπότε εδώ λίγο
μου θαμπώνει, ας πούμε, εικόνα το πώς θα διαχειριστεί ο Γιούργεν. Είναι γνωστό ότι εμείς δεν έχουμε δύο εντεκάδες όπως θέλουν όλοι και όπως νομίζουν ότι έχουν όλοι στις άλλες ομάδες, διότι ο Γκρίλις είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης, π.χ. στη City έχει πάει και δεν, γιατί δεν σημαίνει ότι παίρνεις ένα παιχνίδι και καλά, δεν είναι, ξέρω εγώ, παζλ ή σκάκι, πρέπει να το πουλί εδώ ή το στρατέγκο τον βάζω εκεί γιατί με βολεύει καλύτερα, δεν σημαίνει ότι θα κουμπώσει απαραίτητα. Και θα πάμε σε κάποια νέα, τα πιο πρόσφατα νέα που αφορούν την ομάδα μας, με τον άρχοντα της συνάντησης να είναι ο Πολ Τιέρνι, ο οποίος μας διατήτευσε φέτος μία φορά στο παιχνίδι με την City, στο γνωστό 2-2. Ένας παράξενος διατητής, λίγο με τις μέρες του, με τα φεγγάρια του. Ευελπιστώ να είναι στη σωστό φεγγάρι και να μην γίνουν τα καραγκιουζιλίκια που έγιναν πέρσι στον Goodison, στο αντίστοιχο παιχνίδι, αυτό το παιχνίδι που μας διέτευσε, το 2-2, με εκείνη τη φάση του Φαμπίνιο που δεν πήγε γκολ. Είναι μια είδηση που πρέπει να διαβάσετε στο site. Είναι συμφωνία ορόσημο ανάμεσα στην FSG και στο Spirit of Shankly. Το Spirit of Shankly είναι ένας μεγάλος σύνδεσμος οπαδών της ομάδας που έχει γίνει δίκτυο παγκόσμιο, 300.000 κόσμο έχει αυτή τη στιγμή. Και είναι άγνωστη ημερομηνία αναχώρηση των Σαλάχ, Μανέ και Κεϊτά για το Africa Nations Cup. Αυτό έχει να κάνει με την προσπάθεια που κάνουν οι Reds να φύγουν οι τρεις παίκτες μετά το πρωτοχρονιάτικο παιχνίδι με την Chelsea. Υπάρχουν διαβουλεύσεις, βέβαια, καμιά φορά σε προλαβαίνουν οι εξελίξεις, δεν ξέρουμε τι θα ισχύσει με την εξέλιξη της νέας έκδοσης ιού που έχει εμφανιστεί στην Μποτσουάνα και θα δούμε, γιατί είναι ένας μήνας ατόφιος μπροστά μας, οπότε πολλά μπορούν να αλλάξουν. Ευελπιστώ να μην φύγουν, εννοείται, αλλά και αν φύγουν, να φύγουν μετά την Τζέλση και να μην έχει πρόβλημα η παγκόσμια κοινότητα, όλος ο πλανήτης, με το νέο ιό, να βγούμε από αυτή την ιστορία. Διότι πολλοί νομίζουν πως είναι ένα παιχνίδι ελέγχου των κυβερνήσεων για τους μάζες. Εγώ απλά να σας καταθέσω, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί, ο πρώην πεθερός μου ήταν ο δεύτερος που διασωληνώθηκε στην Ελλάδα το 2020 και φυσικά έφυγε από τη ζωή. Τα χρονάκια του τα είχε. Όμως επειδή παίρναμε με την πρώην σύζυγό μου τις εξετάσεις του, ήταν εξωπραγματικά καλές. Πιστέψτε με, εξωπραγματικά καλές. Ένας άνθρωπος που έσφυζε από ζωή, που έκανε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή του και το τσίμπησε το μικρόβιο σε μια κοινωνική δραστηριότητα. Ήταν από τους πρώτους, το είχε τσίμπησει και ένας φίλος του, ο οποίος είχε έρθει σε επαφή με το γκρουπ από το Ισραήλ. Υπάρχει λοιπόν. Αυτό που δεν μάλλον λένε είναι ότι είναι θέμα DNA. Στον κόσμο. Δηλαδή, ευπαθής ομάδα δεν σημαίνει ότι επειδή είναι μόνο ηλικιωμένος, ευπαθής ομάδα μπορεί να είναι και κάποιος στα 20, στα 25. Και το έχουμε δει στην πράξη. Άρα υπάρχει αυτό το πράγμα. Και ευελπιστούμε να βγούμε από αυτή την κατάσταση, γιατί έχουμε και λίγο κουραστεί. Πάνε δύο χρόνια από αυτή την ιστορία που έχει ξεκινήσει. Τώρα μετά τις γιορτές ή πάνω στις γιορτές ήταν δύο χρόνια που εμφανίστηκε νομίζω στην Κίνα. Έτσι λοιπόν, αυτό ελπίσουμε ότι θα τελειώσει και θα φύγουν οι παίκτες, επειδή πρέπει να φύγουν, δύο του μηνός και όχι νωρίτερα. Διότι συζητάνε να φύγουν μετά τα Χριστούγεννα. Τι λες τώρα, έχουμε και υποχρεώσεις. Δεν υποτιμώ την διοργάνωση του Africa Nations Cup, αλλά γενικά με τις εθνικές, τα ξέρετε να μην τα ξαναπώ. Πάμε για να ολοκληρώσω σε κάτι που ξέρω ότι αρέσει σε όλους. Έχει να κάνει με παίκτες που φόρεσαν τη φανέλα και των δύο ομάδων. Αφού πρώτα δω που βρίσκεται το rotation των φωτογραφιών, γιατί ξέρετε, κάνει κύκλο μόνο του στα slides, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μου δίνει δυνατότητα να μην πρέπει να αλλάξω εγώ όλες τις εικόνες σε ενότητες όπως είναι αυτή εδώ. Παίκτες που φόρεσαν τη φανέλα και των δύο ομάδων. Και είναι πρόχειρα-πρόχειρα μια δεκάδα. Μέχρι και πέρσι είχαμε βάλει τους 8. Φέτος πρόσθεσα άλλους δύο, τους οποίους είμαι σίγουρος ότι τους ξέρετε,
και πρέπει να ψάξετε λίγο, να γκουγκλάρετε. Αλλά υπάρχουν διάφορες ιστορίες σε αυτούς και ενδιαφέρουσες ιστορίες. Κάποιον από αυτούς τον έχω ζήσει έντονα. Ζήσατε την ιστορία της μετεγραφής του, που ήταν απευθείας από τη μια μεριά του πάρκου στην άλλη και ήταν κόλαση. Λοιπόν, πάμε. Ο Dave Hickson ήταν από τους πρώτους στη δεκαετία του, στο 48 αν δεν κάνω λάθος, και έμεινε μέχρι το 57. Kevin Seedy πέρασε και δεν ακούμπησε, ήταν μικρό στην Liverpool, έκανε καριέρα με την Everton. Το ανάποδο έκανε ο David Johnson, πέρασε και ακούμπησε από τη Liverpool, μεγάλος παίχτης, πολύ καλός μέσος επιθετικά. Εντάξει, Peter Beardsley, τι να πεις. Ο παίχτης που ξεκίνησε από τη United, μέσω Καναδά γύρισε στην Αγγλία και πέρασε στους Reds και μετά έφυγε αναγκαστικά για την Everton. Steve McMahon, νεαρός στην Everton, δεν έπιασε, αλλά έκανε μεγάλο όνομα στη Liverpool. Gary Ablett, ο συγχωρεμένος, είναι ο μόνος παίχτης και από τις δύο μεριές του πάρκου που πήρε κύπελο Αγγλίας. David Burrows, αριστερό back half, καλός παίχτης, με καλό shoot. Νομίζω επόμενος είναι, ναι, Nick Barby. Έγιναν διάφορα ευθράπελα όταν έφυγε από την Στόφης και έφυγε σε εμάς. Ο Αμπέλ Ξαβιέ τα έσπασε με τον Ουγέ και έφυγε νομίζω στο χρόνο πάνω. Και ο Σάντερ Βέστερφελντ ήταν ο πρωταγωνιστής της χρονιάς του Τρέμπλ, του Cup Τρέμπλ το 2001. Εδώ ξαναγύρισε στην Αγγλία, πήγε στην Everton για λίγο και μετά ξαναγύρισε νομίζω στην πατρία του και κρέμα στα γάλια του. Θα κάνω μια περατζάδα για τον Dave Hickson, να πω ότι έκατσε 10 περίπου χρόνια στη Liverpool και συμπλήρωσε μόνο 60-70 παιχνίδια. Εδώ ο Kevin Seedy, εντάξει, είπαμε, ήταν νεαρός στη Liverpool, αλλά με εκείνη τη Liverpool νομίζω δεν χωρούσε. David Johnson ήταν πολύ καλός επιθετικός μέσος. Εντάξει, ήταν παλιά σκοπής. Για τον Bridgen ήταν απίστευτος παίχτης, απίστευτος παίχτης, και αναγκαστικά τον πούλησαν τότε στην Everton, ένα από τα λάθη, χοντρά λάθη του Σούνες. Τον McMahon τον έφερε ο Νταγκλής από την Aston Villa, και τον Gary Ablett τα είπαμε, είναι ο μόνος παίχτης και από τις δύο πλευρές του πάρκου που έχει πάρει κύπελλο Αγγλίας και με τις δύο ομάδες. Για τον Barrows σας τα είπα. Και να πω για τον Nick Barby, έγινε ψιλοκόλαση όταν έγινε η μεταγραφή του, μέχρι και έμεσα άφησαν απειλές ότι θα του δώσω το πόδι στο χέρι με τον ντέρμπι που έτυχε να δω εγώ, να είμαι στο γήπεδο, το 3-1 του 2000, το φθινόπωρο 2000. Και πιστέψτε με, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο απόλαυσα, γιατί είχαμε και εισιτήρια κοντά στους οπαδούς της Everton, στη Main Stand, και ήταν μοναδική εμπειρία. Ένταση, κακό, αντεκλήσεις. Τώρα φανταστείτε εμένα πριν 21 χρόνια που έβραζα το αίμα μου, γιατί εντάξει, στα 37-36 τότε βράζει το αίμα σου. Τα παραχώνων αυτοί ήμασταν πολύ κοντά, πιστέψτε με. Και κάποια στιγμή, εγώ με ένα φίλο εκεί που ήταν, σπούδαζε νομικά, δικηγόρο στο επάγγελμα, ωραίο δικηγόρο. Σηκωθήκαμε και του στολίσαμε Έλληνο-Γαλλο-Αγγλικά. Μαζί με κάποιους άλλους σκάουσερς εκεί, μας βουτάει εκεί ο Λευτέρης, Θεός χωρίς την ψυχούλα του, ένας φίλος που ζούσε στο Λίβερπουλ και είχε μια άλλη σύνταμη μαγαζιά. Μας βουτάει και λέει: κάτσε κάτω, ρε, εσείς, λέει, σας έχουν στοχοποιήσει, λέει, οι stewards. Άμα έρθουν προς τα δω, θα μπλέξουμε. Και εκεί συνήλθαμε εμείς. Φανταστείτε τώρα, εγώ δεν είχα συνειδητοποιήσει τι γινόταν, αλλά η ένταση καμιά φορά πώς μπορεί να σε παρασύρει. Δηλαδή δεν είναι. Είναι ανθρώπινο συνέστημα. Το θέμα είναι και να είσαι ψύχρεμος να μην κάνεις το λάθος, γιατί είναι λάθος η συμπεριφορά. Έτσι, να τα λέμε κιόλα. Αυτά που λέτε και όλα αυτά για τον Nick Barby. Ένα παίχτη που, καλός παίχτης για αυτό που έκανε, δεν τον βοήθησαν οι τραυματισμοί να συνεχίσει και να ολοκληρώσει καριέρα. Πέρασε από Leeds, Bradford στο τρίμα της καριέρας του και κάποια στιγμή σταμάτησε. Νομίζω κάπου είναι τώρα προπονητής σε ακαδημίες. Να πάμε τώρα στο ραντεβού των φίλων της Liverpool. Το ξέρετε, στο WeDrum. Να παρακαλέσω όλους τους φίλους που θα έρθουν την Τετάρτη το βράδυ να επικοινωνήσουν με το WeDrum μέσω της σελίδας του στο Facebook
ή μέσω του τηλεφώνου, το οποίο μπορεί να το γκουγκλάρει να το βρείτε πολύ εύκολα, να κλείσουν τραπέζι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λόγω των μέτρων το ζητάει ο Ρος, ο Σκοτσέζος ιδιοκτήτης του pub, και είναι καλό να διευκολύνουμε τους ανθρώπους αυτούς, που τόσο τον Σκοτσέζο που έχει το μαγαζί, όσο και το προσωπικό, να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, να έχουμε τα πιστοποιητικά μας, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτή η νομοθεσία δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, και να τους βοηθήσουμε να συνεχίσουν να υπάρχουν, για να συνεχίσουν και να μας φιλοξενούν και να μας εξυπηρετούν match day, και όχι μόνο, γιατί πολλοί πάνε το έχουν στέκει. Θα υπενθυμίσω σε όλους τους φίλους ότι στα social media μας συναντάτε σε πάρα πολλά μέσα, Facebook, Instagram, Twitter, το κανάλι μας το βλέπετε, το TikTok δεν το έχουμε ενεργοποιήσει πολύ, το site το ξέρετε, και για το κινητό ό,τι χρειαστείτε. Υπενθυμίζω ότι όλες οι δραστηριότητες του Liverpool.gr υποστηρίζονται από τα παιδιά της Πανελλήνιας Λέσχης των Φίλων της Liverpool. Τέλος, ελπίζω να μην γίνομαι κουραστικός με το να υπενθυμίσω σε όλους ότι και εδώ πρέπει να δώσω και μια εξήγηση για κάποια πράγματα που βλέπετε λίγο διαφορετικά τις τελευταίες εβδομάδες. Από αρχές Σεπτέμβρη εμπλέκομαι σε ένα project ραδιοφωνικό πάλι. Η αλήθεια, το ραδιόφωνο είναι ο ερωτάς μου, είναι ένας από τους ερωτές μου μέσα στα media. Κάνω ραδιοφωνική παραγωγή από το 2003 με δική μου εκπομπή. Ξεκίνησα, έτσι για την ιστορία μια και το λέμε, με το anfield.gr κάθε Παρασκευή βράδυ στον Alpha Sports τότε, και μετέπειτα που άνοιξε και έγινε Champions 89,2, πέρασα μέχρι το τέλος του 2006 και από το Sport Time Radio τότε, 89,2, ήταν αυτοί που αγόρασαν τη συχνότητα του Champions 89,2. Το καλοκαίρι του 7 έκλεισε ο σταθμός του Sport Time εκεί πάνω στις γιορτές του 6, δηλαδή τα Χριστούγεννα του 6, και 6 μήνες μετά είχα κλείσει συμφωνία και πήγα στο Sport FM για 3 χρόνια. Είχα μια πρόταση το καλοκαίρι του 10-11 και σεζόν να ξεκινάγαμε, και το βάλαμε σε εφαρμογή την άνοιξη του 11. Και ήταν μεγάλο βήμα για μένα να πάω στο διαδικτυακό ραδιόφωνο. Ήταν ένα project πολύ προχωρημένο για την εποχή. Στο sports κομμάτι δεν υπήρχε άλλο αθλητικό διαδικτυακό ραδιόφωνο. Το πήγαμε πολύ καλά για περίπου 4 χρόνια. Αλλά επέστρεψα στα Αργιανά, στη συχνότητα του Art FM. Και από εκεί πρόκειψε ένα θέμα υγείας, με έβγαλε έξω από το 18-19 και επέστρεψα το φθινόπωρο, μετά από σχεδόν 3 χρόνια, με ένα project ενός φίλου, του Νίκου του Μποζιονέλου, το οποίο είναι πολύ καλό φίλο, γνωριζόμαστε από τον Νίκο, πήγαινε σχολείο στα 90s, όταν με τον παλιό σύνδεσμο με έπαιρνε τηλέφωνο και μου ζήτησε για να το στείλω τα τότε περιοδικά που βγάζαμε με την κόκκινη αρμάδα. Μου πρότεινε ο Νίκος να συνεργαστούμε, επειδή με ξέρει ότι έχω έρωτα με το ραδιόφωνο, και κάναμε αυτό το οποίο βλέπετε, είδατε πριν, ας πούμε, 11-1 Σάββατο και Κυριακή, για το αγγλικό ποδόσφαιρο, όχι μόνο Liverpool, μιας και είχα εκπομπή όλα αυτά τα χρόνια και για Liverpool τα πρώτα χρόνια και για αγγλικό ποδόσφαιρο, το Over Under the Channel, μιας και το κανάλι συνδέει την Ευρώπη με την Αγγλία, και έχει πιεστεί πολύ ο χρόνος μου. Αρχίζω και στριμώχνομαι πολύ, γι' αυτό και βλέπετε τα reports, τα post-game, τα κάνω χωρίς υλικό, με σχόλιο δικό μου, τα κάνω σαν podcast. Θα με συγχωρέσετε γι' αυτό. Πιστεύω ότι μετά τις γιορτές θα κυλήσει πιο ομαλά και θα μπορέσω πάλι να επανέλθω σε αυτά που ίσως σας αρέσουν. Και να υπενθυμίσω σε όλους ότι πέρα από το Σάββατο Κυριακή 11:00 είμαι και κάθε Δευτέρα 6 μετά το απόγευμα, γιατί έχουμε στοιχηματική ζώνη κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Σάββατο και Κυριακή. Δηλαδή δεν είναι μόνο ενημέρωση οι εκπομπές, είναι και στοίχημα. Αυτά λοιπόν, για να γυρίσουμε στο παιχνίδι. Ελπίζουμε τα ζαχαρωτά αύριο βράδυ να είναι κόκκινα, να γλυκαθούμε εμείς, να πικραθούν οι γείτονες. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ραντεβού με podcast πάλι την Πέμπτη, διότι εμπλέκομαι και σε ένα άλλο project. Ναι, ξέρω, δεν έχω ησυχία. Το οποίο τρέχει Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, και μπορεί να δείτε κάτι άλλο διαφορετικό από μένα, όχι εδώ, σε άλλο μέσο. Έτσι είναι κάτι που πειραματίζομαι. Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα και δεν περίμενα και να μου προτείνουν κάτι τόσο σημαντικό μέσα σε αυτό το projectάκι.
επιφυλάσσομαι για να σας το δείξω, έτσι, για να διασκεδάσουμε, να γελάσετε με μια άλλη δραστηριότητά μου. Εγώ το βρίσκω ιδιαίτερα διασκεδαστικό αυτό, οπότε θα το μοιραστώ μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε την παρουσίαση του παιχνιδιού του Merseyside Derby. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ραντεβού την Πέμπτη. Γεια σας.